Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη διατήρηση της οικονομικής στήριξης στην Τουρκία για τη φιλοξενία προσφύγων και την επιστροφή μεταναστών από την Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα μέτρα που θα ληφθούν κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ξεκινήσει την 5η στις Βρυξέλλες. Η Τουρκία φιλοξενεί τώρα 3 εκατομμύρια πρόσφυγες σύμφωνα με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και γι' αυτό δικαιούνται βοήθεια. Αλλά αυτή η βοήθεια δεν θα έρθει εύκολα. Και ούτε ο εξυγχρονισμός της Θεσσαλονικής Ένωσης που η Τουρκία θέλει πολύ. Μπορεί να δούμε κάποια πρόοδο στη χρηματοδότηση των προσφύγων από τη Συρία. Και αυτό θα είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να το δούμε. Αλλά για τα υπόλοιπα βλέπω μια αναμονή. Και βλέπω μια πολιτική αντίθετη με αυτά που είπε η τουρκική ηγεσία τις τελευταίες δύο ημέρες, λέγοντας για παράδειγμα ότι η Θεσσαλονική Ένωση πρέπει να ξεκινήσει χωρίς προϋποθέσεις. Και φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις. Το κράτος δικαίου. Διότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για εμπόρους, επενδυτές είτε τραπεζίτες, θέλουν να δουν τι συμβαίνει στο πεδίο. Ωστόσο, το δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαμβάνει ένα βαρύ μενού, καθώς θα πραγματοποιηθεί επίσης εκτεταμένη συζήτηση για τη στρατηγική σχέση με τη Ρωσία. Τα τελευταία δύο χρόνια η Τουρκία έχει έρθει κοντά με τη Ρωσία, κυρίως στην πυραυλική άμυνα. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ απλό πράγμα. Πρόκειται για μια σημαντική γεωπολιτική αλλαγή, η οποία υποχρέωσε και υποχρεώνει τώρα τα μέλη του ΝΑΤΟ, τους Ευρωπαίους και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανανεώσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας τους στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια νέα εγκατάσταση πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ρουμανία, μια νέα πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών και ναυτικές ή εκτεταμένες ναυτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, νέες πωλήσεις όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Άρα υπάρχει μια αλλαγή εκεί, η οποία απαντά άμεσα στη στάση της Ρωσίας. Ωστόσο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να φύγουν από τις Βρυξέλλες με ένα θετικό μήνυμα, γιορτάζοντας το άνοιγμα για τα ταξίδια. Ωστόσο, παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι νέες μεταλλάξεις στην ανάκαμψη.